Στο πρόγραμμά τους, λοιπόν, δεν είδα ούτε μία γραμμή για το τι θα κάνουν στο ασφαλιστικό. Ούτε μία. Όμως, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού είναι πολύ ψηλά στη δική τους ατζέντα. Ξέρετε, εμείς το 2015 παραλάβαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα έτοιμο να καταρρεύσει. Οι αναλογιστικές μελέτες έλεγαν ότι δεν φτάνουμε στο 2020. Και εμείς καταφέραμε μέσα από μια δύσκολη μεταρρύθμιση να σώσουμε τις συντάξεις, να σταματήσουμε τον κατήφορο των περικοπών και αρχίσαμε να δίνουμε αυξήσεις. Δώσαμε το δώρο Πάσχα εν είδη μόνιμης 13ης σύνταξης. Τώρα αυτοί τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν, λέει, να ξανανοίξουν το ασφαλιστικό. Το ερώτημα είναι γιατί. Να σας πω την απάντηση, πολίτες του Βόλου. Γιατί ήδη έχουν ντυλάρει με μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να ξεπουλήσουν την επικουρική ασφάλιση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα υποχρεώσουν τους σημερινούς εργαζόμενους από το 21 και μετά αυτόν το σχέδιό τους να σταματήσουν να πληρώνουν εισφορές για την επικουρική ασφάλιση στο Δημόσιο Ταμείο και να αρχίσουν να δίνουν τις εισφορές σε ιδιώτες. Με το σύστημα το ασφαλιστικό όμως σήμερα, οι σημερινές εισφορές των εργαζόμενων είναι τα λεφτά που παίρνουμε για να δίνουμε τις σημερινές συντάξεις των συνταξιούχων. Όταν λοιπόν θα σταματήσουν οι εργαζόμενοι να δίνουν εισφορές στο Δημόσιο Ταμείο για να τα δίνουν σε κάποιους ιδιώτες που θα τα τζογάρουν στο χρηματιστήριο ή όπου αλλού, τότε το Δημόσιο Ταμείο θα βρεθεί σε αδυναμία να πληρώνει τις επικουρικές συντάξεις. Προκαλώ λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει επιτέλους τι είδους μεταρρύθμιση θέλει να κάνει και πώς θα την κάνει. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη μέρα που σιωπά. Και προειδοποιώ τους απόμαχους της βιοπάλης, της ζωής, τους συνταξιούχους μας. Μην εμπιστεύεστε την αξιοπρέπεια και τη ζωή σας ξανά σε αυτούς που θυμάστε, γνωρίζετε ότι την καταράκωσαν το 2010, το 2011, το 2012 με απανωτές περικοπές στις συντάξεις σας. Η σύνταξή σας είναι η ζωή σας, είναι η αξιοπρέπειά σας. Πρώτα λοιπόν η ζωή, πρώτα η αξιοπρέπεια και μετά η κομματική προτίμηση. Πρώτα η ζωή και η αξιοπρέπεια σε αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη της 7ης του Ιούλη. Το ίδιο, τις ίδιες συμφωνίες όμως έχουν ήδη προεξοφλώντας και εξαργυρώνοντας προκαταβολικά πριν πάρουν έγκριση από τον ελληνικό λαό, με ιδιωτικά συμφέροντα και στο χώρο της υγείας, με τους κλινικάρχες ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτες βιοδιαγνωστικών κέντρων που εκβίαζαν και απειλούσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τον ΕΟΠΗ πριν από λίγες μέρες για να τους δώσουν μέρος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος γιατρούς και νοσηλευτές, να πληρώνει την υλικοτεχνική υποδομή για να κερδίζουν αυτοί. Τις ίδιες συμφωνίες, το ίδιο deal έχουν κάνει και για να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που με τόσο κόπο σε διαπραγματεύσεις καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια. Γι' αυτό και βλέπετε να λυσάνε τα μέσα ενημέρωσης ότι δήθεν καταραίει η ΔΕΗ για να έρθουν αύριο αυτοί μέσα σε μια νύχτα να την ξεπουλήσουν. Να ξεπουλήσουν λοιπόν τον εθνικό μας πλούτο.